Σας συναντώ σε μία σεζόν που πραγματικά τρέχεται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τρέχω με ευχαρίστηση, με χαρά. Αλλά εκείνο που με οθεί ιδιαιτέρως είναι η μεγάλη αγάπη που έχω, η λατρεία που έχω στη δουλειά που κάνω. Είμαστε στο Θέατρο Βρετάνια, στο σκηνικό εδώ, στον κύκλο των χαμένων ποιητών. Θέλω να μου πείτε εσείς τι αγαπάτε σε αυτό το έργο. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο που έχει να κάνει με την εκπαίδευση, με τον τρόπο που η εκπαίδευση δίνεται στη νεολαία. Είναι πολύ σημαντικό το περιεχόμενο του έργου, τα μηνύματα του έργου. Γι' αυτό και μ' αρέσει και το αγαπώ ιδιαιτέρως. Ανεξάρτητα αν ο ρόλος ο δικός μου είναι ο ρόλος του, ας το πούμε, του κακού. Επειδή έχουν ακουστεί πάρα πολλές αυστηρές τιμωρίες για τα σχολικά χρόνια παλαιότερα, και ήσασταν ποτέ ως παιδί θύμα κάποιας υπερβολικής τιμωρίας? Όλοι οι μαθητές της εποχής του 50 και του 60 υπήρξαν θύματα βίας από την πλευρά των δασκάλων τους. Θυμάμαι τους δασκάλους μου στο δημοτικό ιδιαίτερα. Είχαν μια βέργα, μια βίτσα ή ακόμα καιρότερα ένα ξύλο μασίφ πολύ οξιά. Συγκεκριμένα ξύλα τα μάθαμε και εμείς τότε, τα δέντρα από τις ξυλιές που τρώγαμε. Δεν ήταν η τάξη των 20 και των 18 ατόμων που είναι σήμερα, έτσι. Ήταν η τάξη των 70 και των 80 παιδιών. Συγκεκριμένα η τάξη που μου ακούω ήταν 68 παιδιά. Δηλαδή μπορεί να γινόντουσαν πράγματα με την τάξη που δεν μπορούσε να πάρει χαμπάρι ο δάσκαλος. Ήσασταν ο πρώτος που παίξατε τους άθλιους. Και φέτος υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία διασκευή και υποδίεστε έναν απίθανο παππού. Πώς το βιώνετε εσείς αυτό? Είναι εξαιρετικά ωραίο, παρότι και αυτός ο παππούς σημαίνει να είναι σε μια στιγμή κακίας του, που δεν φέρεται καλά στον εγγονό του. Αλλά νομίζω ότι το φινάλε του έργου δικαιώνει και τον παππού και τον εγγονό. Στην προσωπική σας ζωή είστε παππούς? Όχι. Όχι. Είναι κάτι που το ονειρεύεστε? Εγώ όχι, αφού δεν το ονειρεύω και τα παιδιά μου, δεν μπορώ να το ονειρεύω. Α, το ωραίο που είσαστε έτσι. Τα παιδιά μου συμβαίνει να είναι μπακούρια από άποψη. Δεν θέλουν δεσμεύσεις. Σας απολαμβάνουμε και στην τηλεόραση, στους παγιδευμένους. Έλα, Βραμάρο. Γιατί δεν απαντάτε στο τηλέφωνο? Μπορείτε να μας αποκαλύψετε κάτι για την εξέλιξη του ρόλου? Γνωρίζω αυτή τη στιγμή ότι είμαι υπόδικος στη φυλακή, αλλά δεν ξέρω το μέλλον μου ποιο θα είναι. Δεν το γνωρίζω. Θέλω να σας ρωτήσω την άποψή σας για αυτό το θέμα της εβδομάδας. Με αφορμή το τραγούδι του Πάνου Βλάχου που ενόχλησε. Υπάρχει ελευθερία στην τέχνη, υπάρχουν όρια? Ουέ και αλίμονο αν δεν υπάρχει ελευθερία στην τέχνη, και ουέ και αλίμονο επίσης εάν υπάρχουν όρια. Έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα στο παρελθόν, μέσα στα πλαίσια της οποιασδήποτε σάτυρας, ιδιαίτερα από σατυρικούς καλλιτέχνες, οι οποίοι, ο Χαρικλίν, ο Λαξολαζόπουλος, σατυριζόταν σε βαθμό κακουργήματος, αν μπορώ να το πω έτσι, ας πούμε, ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού. Λοιπόν, ο Ανδρέας Παπανδρέου, πολύ σημαντική άλλη, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, μεγάλη και σπουδαίη πολιτική που περάσανε. Δεν υπήρχε ποτέ κάτι τέτοιο. Είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε με αυτόν τον τρόπο και μάλιστα να ακολουθεί και τη δικαστική οδό κτλ. Και θεωρώ ότι είναι μια τεράστια υπερβολή, η οποία δεν πρέπει να υπάρχει. Οπωσδήποτε ο Πάνος, αν φτάσουμε σε ακροματική διαδικασία, δεν θα είναι μόνος. Το στίχο τον ακούσατε? Ναι, τον έχω ακούσει, αλλά θεωρώ ότι κρύβει κάτι το οποίο είναι υποτιμητικό για τον οποιονδήποτε. Ότι υποκινεί βία? Βία υποκινεί το ίδιο το κράτος. Με όλα τα καμώματά του. Ας κοιτάξουμε τη βία στα σχολεία, ας κοιτάξουμε την καθημερινή βία, ας κοιτάξουμε τις γυναικοκτονίες, ας κοιτάξουμε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία ανήκουν στα εγκλήματα και στα κακουργήματα, και μετά να πιάσουμε την τέχνη ότι υποκινεί βία. Δηλαδή είναι τεράστιο τερατούργημα αυτό να λέγεται.